Και για ακόμα μία φορά, είναι Τρίτη, λίγο μετά τις 8 και είμαστε έτοιμοι για ακόμα ένα καλό πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Πριν σε πάω σε αυτά που υποσχεθήκαμε. Έτσι, μου το χρωστάς. Λίγη υπομονή. Μου το έχεις τάξει. Λίγη υπομονή. Τρεις ειδησούλες θέλω πρώτα. Εντάξει, πάρε, πάρε το χρόνο σου. Και προχωράμε. Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα με μεγάλη μου χαρά παρευρέθηκα μαζί με τον Άγγελο Τσιρόνι που ήταν και στην προηγούμενη εκπομπή μαζί μας στην εκδήλωση που είχε το πρώτο δημοτικό σχολείο Νέας Μύρνης, το πράσινο σχολείο, το πράσινο δημοτικό που έχουμε την τύχη να φιλοξενούμε στην πόλη μας. Είναι ένα σχολείο με καθηγητές που επιδεικνύουν τρομερό ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά στο πράσινο. Και ιδιαίτερη ευαισθησία, ναι. Είναι ένα σχολείο με το οποίο και με το Σύλλογο εμείς συνεργαζόμαστε σχεδόν ένα χρόνο. Είναι το πρώτο σχολείο στο οποίο καταφέραμε ο Σύλλογος να βάλουμε τις μπουκάλες μας. Ήταν ουσιαστικά το πείραμά μας να δούμε πώς θα αγκαλιάσουν τα παιδιά τη δράση μας. Το οποίο πήγε πολύ καλά, δηλαδή το πείραμα πέτυχε. Το πείραμα απέτυχε και γι' αυτό και συνεχίσαμε και επεκτείναμε σιγά σιγά τη δράση μας. Έτσι. Τα παιδιά στο πρώτο δημοτικό ανταποκρίθηκαν πλήρως και άμεσα. Και συνεχίζουν. Και συνεχίζουν, εννοείται. Να μαζεύουν φανατικά, θα πω, τα πλαστικά καμπάκια. Νομίζω ότι έχουν καταλάβει, εκτός από το παιχνίδι, έχουν καταλάβει και το νόημα της ανακύκλωσης. Ναι. Και σε αυτό προφανώς συμβάλλουν και οι δάσκαλοι πολύ. Πάρα πολύ. Και οι γονείς, κατ' επέκταση. Εμείς ο Σύλλογος κιόλας είχαμε δώσει ανταποδοτικά, επειδή είδαμε τόσο μεγάλη ανταπόκριση και αγάπη. Μας ζήτησαν κιόλας και τους δώσαμε απλόχερα κάποια δέντρα να κάνουν δεντροφύτευση στα παιδιά. Κάθε τάξη πλέον του πρώτου δημοτικού έχει ένα δικό της δέντρο. Έτσι. Το οποίο έχουμε τη χαρά να τους έχουμε δώσει εμείς. Και σήμερα πραγματικά χαρήκαμε πάρα πολύ που είδαμε τα παιδιά να παίζουν, να κάνουν αθλητικές δραστηριότητες με καπάκια, να έχουν κάνει ζωγραφιές με καπάκια, κατασκευές. Πραγματικά σου λέω, εγώ συγκινήθηκα που τα είδα αυτά από κοντά και ότι όντως όλα αυτά που έχουμε κάνει έχουν πιάσει τόπο, ρε παιδί. Είδα τα παιδιά να το έχουν αγκαλιάσει πλήρως, πλήρως. Και φυσικά ένα ιδιαίτερο μεγάλο ευχαριστώ στην Ιωάννα Τηγάτσιου, ναι, την υποδιευθύντρια και γυμνάστρια στον πρώτο δημοτικό, που πραγματικά έχει συμβάλει τα μέγιστα. Τα λόγια είναι περιτά. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά έχει συμβάλει τα μέγιστα. Και αν δεν ήταν και εκείνη έτσι, ίσως να μην είχε πετύχει τόσο καλά το πείραμα. Αλλά είναι όντως πολύ συγκινητικό, ναι. Και χαίρομαι που αυτό που έτσι φανταζόμασταν έχει πάρει σάρκα και οστά και πραγματικά οδηγεί κάπου ουσιαστικά. Δεν είναι κάτι μόνο για τη φωτογραφία, ας πούμε, για το φαίνεστε. Οδηγεί σε κάτι πολύ πραγματικό, πολύ ουσιαστικό. Βοηθάνε στα αναπηρικά αμαξίδια. Παράλληλα, έχουν μάθει τι σημαίνει ανακύκλωση και το καλό που γίνεται στο περιβάλλον μέσω της ανακύκλωσης. Και είμαστε έτσι όλοι πολύ χαρούμενοι στο Σύλλογο που πιάνει τόπο αυτή η δράση μας και η ιδέα μας. Πάμε σε ένα event που θα γίνει το Σάββατο 11 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Θα υπάρξει μια παρουσίαση βιβλίου για τα παραμύθια της Ύμβρου. Φαντάζομαι πως θα είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Δυστυχώς εγώ δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ. Αλλά είναι σημαντικό, σημειώστε το. Όποιος θέλει να παρευρεθεί. Έτσι και ιστορικό, θα είναι κάτι πολύ ωραίο και μέσα από παραμύθια. Πάμε σε ένα θεματάκι που έχει κάνει τώρα. Έχει κάνει αισθητή διαφορά. Ναι, εδώ και αρκετές μέρες. Και εκτός της αισθητής διαφοράς, παίζει και πολύ. Ναι. Δηλαδή, κάθε μέρα βλέπεις ότι γίνεται αναφορά, κάθε μέρα γίνεται κάποιο ποστάρισμα, κάτι έτσι κινείται συνεχώς αυτές τις τελευταίες μέρες. Ενώ αρχικά είχα αναφερθεί και εγώ προσωπικά αρνητικά για το συγκεκριμένο θέμα, μιλάμε για τις καινούργιες τάσεις δημοτικής κοινωνίας. Ενώ είδαμε ότι το πείραμα ξεκίνησε εδώ και περίπου 4-5-6 μήνες,
τοποθετούνταν πολύ αργά τα κομμάτια ένα-ένα των καινούριων στάσεων, βλέποντας εν τέλει το τελικό αποτέλεσμα, ενώ τα σταδιακά κομμάτια δεν μου καθόντουσαν καλά, γιατί υπήρχαν ήδη μικροβανδαλισμοί, ήταν λίγο άκομψα, δεν ήταν βολικά, τα παγκάκια εξήχαν τις στάσεις. Εκ του αποτελέσματος της ολοκληρωμένης δουλειάς που έγινε, μπορώ να πω ότι είναι από τα πράγματα, τα λίγα δυστυχώς, που τους βγάζω το καπέλο. Δηλαδή εμένα προσωπικά, αισθητικά, πρακτικά, τώρα από θέματα αντοχής δεν ξέρω. Θα δείξει. Αλλά είμαι πολύ υπέρ και το επικροτώ, ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει η κατασκευή. Εγώ θα σε εκπλήξω και θα σου πω ότι αισθητικά και εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσουν έτσι αυτές οι νέες στάσεις. Βέβαια, θα περάσω και στο ψητό. Δεν μ' αρέσει, σίγουρα δεν μου άρεσε το πόσο χρόνο διήρκησε το σταδιακό. Δηλαδή αυτό που λες εσύ, ότι στην αρχή το βλέπαμε και λέγαμε, μα τι είναι αυτό, ας πούμε, τι χάλι είναι, δεν είναι βολικό, δεν κάνει, δεν ξέρεις, όλο αυτό. Κράτησε πολύ και γι' αυτό μας είχε προκαταβάλει λίγο αρνητικά. Ίσως άμα το είχαν τελειώσει πολύ πιο γρήγορα, από την αρχή να λέγαμε, okay, ωραίο παιδιά, μπράβο. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, ενώ μου αρέσει πολύ εμένα για πολλούς λόγους και το χρώμα και το πώς είναι έτσι όλο αυτό, κυρίως λόγω του Πανιωνίου ας πούμε, ναι. Θα σε πάω εκεί, δεν μου αρέσει επειδή καταλαβαίνω ότι το κάνανε γι' αυτό. Ναι. Αυτό με χαλάει, δηλαδή με χαλάει η μεθόδευση του να εκμεταλλευτούμε μια αγάπη για τον Πανιώνιο. Ναι. Και δεν είναι και σωστό από την άποψη ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες, ας πούμε. Υπάρχει ο Μίλωνας θα παίξει Champions League στο Βόλι. Δηλαδή, είναι λίγο περίεργο αυτό. Και δεν μ' αρέσει και γιατί ξέρω ότι η μισή, ας πούμε, αν όχι... Όχι, τι η μισή, το 80% της δημοτικής αρχής, ας πούμε, όσοι είναι μέσα από το Δήμο κτλ. Είναι κάτι αεκτζίδες, κάτι ολυμπιακοί, κάτι παραθυναϊκοί, κάτι τέτοια. Δηλαδή είναι πολύ λίγοι, είναι 2 στους 10 να είναι Πανιώνιοι και να πουλάνε την αγάπη του Πανιωνίου. Αλλά εντάξει, μπορεί να είναι ΑΕΚ, ας πούμε, και να γράφουν βιβλία, ας πούμε, για το Πανιώνιο. Wow. Τυχαία, ναι, πάντα τυχαία είναι τα παραδείγματα. Έτσι, καμία ομοιότης, όπως έλεγε και στις Ελλάδες τα παιδιά, στη σειρά. Αυτό λίγο με χαλάει, έτσι να πω και το... το πίσω από τις γραμμές που λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Κατά τα άλλα, πολύ ωραίο. Μ' αρέσει αισθητικά, ωραίο. Χρειαζόταν η ανανέωση. Να δούμε και άλλα τέτοια, ας πούμε, θα έλεγα. Θα ευχόμουν. Δεν διαφωνώ με το σκεπτικό σου, αλλά... μου αρέσει. Εγώ κρατάω ότι μου αρέσει. Είναι μένουμε, κάτι ωραίο, μένουμε. Καλέσθητο. Και ελπίζω να είναι και πρακτικό στο βάθος χρόνου. Εγώ απλά λέω φωναχτά το read between the lines. Αυτό. Καλώς. Λοιπόν, σε θέλω έτοιμο. Ναι. Θέλω να σηκώσω μανίκια. Τα έχω ήδη, είδες. Ήρθα αθλητικό σήμερα. Και πάμε σιγά σιγά να μπούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης Δευτέρας. Για πάμε. Το οποίο άνοιξε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Είχαμε μια αρχική τοποθέτηση του Γιάννη του Καρυπνού, ναι, του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου, του οποίου η βαρύτητα του ονόματός του, μάλλον, στο θέμα πολιτισμού... Καλά, ναι, αδιαφυσβήτητα. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανένα. Ναι, ισχύει. Και υπήρξε μια τοποθέτηση πολύ βαρυσήμαντη, που μπορώ να πω ότι άνοιξε τα μάτια σε πολλούς. Ναι, να πούμε ότι ήταν... θα το πω έτσι πιο μα και ευθεία, ήταν κατά αυτής της συναυλίας, ας πούμε, που έγινε. Για τα 100 γιορτής, χρόνια. Ναι, ναι. Εννοώ, η τοποθέτησή του ήταν κατά του αποτελέσματος, του ποιοτικού αποτελέσματος αυτής της συναυλίας.
Η οποία εντάξει, για κάποιους ας πούμε μπορεί να χαρακτηριστεί και ως επιθεώρηση ας πούμε, άμα τα βάλεις σε βαθμίδες. Στο θέατρο ας πούμε, εντάξει, έχει το δράμα, την κωμωδία, έτσι εξυψώνει έτσι την ψυχή και τα λοιπά που λέγανε, που φτάνει στο κλείσιμο και τα λοιπά. Εδώ είχαμε κάτι σαν επιθεώρηση. Και γενικά έγινε μία σύνοψη της όλης της εκδήλωσης και υπόθηκε ότι παρόλο που ο κόσμος θεώρησε ότι είναι ένα καλό αποτέλεσμα, ότι ψιλοευχαριστήθηκε από αυτό που είδε, ότι πραγματικά ποιοτικά και ως καλλιτέχνης δεν είδε ουσία στο ναι. όλο θέμα. Ότι όλο έγινε για τα μάτια του κόσμου. Εφέ. Και όχι για να δει ο κόσμος της Νέας Μύρνης την γιορτή, όπως χαρακτηρίστηκε ναι. πρωτύτερα για την πόλη μας. Εδώ να πω ότι νομίζω ότι εξέπληξε κάποιους αυτή η τοποθέτηση. Γιατί είχαμε δει παλαιότερα, πάλι από τον ίδιο τον ανεξάρτητο το Δημοτικό Σύμβουλο, τον Γιάννη τον Καρτινό, να λέει να σχολιάζει θετικά τα όσα πράττει ας πούμε ο πολιτιστικός οργανισμός και ότι έχει μια καλή ας πούμε απόχρωση, αφήνει την πόλη και ξαφνιάστηκαν που τους είπε ότι αυτό που κάνατε ήταν τίποτα, μηδέν, ποιοτικά ας πούμε. Βέβαια από την άλλη έχεις και μια άλλη έτσι αντίθεση θα έλεγε κανείς, γιατί βλέπαμε ότι όταν τότε είχε αφήσει, είχε πει ρε παιδί μου ότι ξέρεις τι, okay, έχετε εμπειρία, έχετε know-how, θα πάτε καλά, κάνετε πράγματα, είστε δραστήριοι, είστε αυτό. Δεν είπε βέβαια ο άνθρωπος ότι είστε top. Όχι, σε καμία τοπική. Απλά είπε ότι υπάρχετε και έχετε μια ζωντάνια και μια έχετε δράση και κάνετε να πράγματα. Ναι. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι κάποιος είναι καλός. Όχι. Έτσι. Άρα δεν είπε ποτέ ότι είστε οι καλύτεροι. Για να πει κάποιος ας πούμε ότι τώρα είπε κάτι άλλο. Όχι. Το ίδιο πράγμα είπε, απλά τώρα το είπε πιο στοχευμένα και πάνω σε συγκεκριμένη εκδήλωση. Τότε βέβαια που είχε πει θετικά σχόλια για τον πολιτιστικό οργανισμό είχε δεχτεί, θα το έλεγα έτσι, αρνητικό σχολιασμό από τους κύκλους της αντιπολίτευσης. Αντίστοιχα η συμπολίτευση τον είχε ευχαριστήσει για τα καλά του λόγια. Ναι. Και τώρα είδαμε ας πούμε ότι ξαφνικά η αντιπολίτευση τον χειροκρότησε και τον αγκάλιασε και ξέρεις, wow, ναι, μπράβο, έτσι είναι και τα λοιπά, που πριν κάτι μήνες έλεγε ότι α, είσαι μαζί, τους κάνεις, δείχνεις και τους λες καλά λόγια. Τώρα τον αγαπάμε. Και βέβαια η συμπολίτευση δεν πήρε κάποιος θέση. Δηλαδή είδαμε ότι μετά την τοποθέτησή του υπήρχε μια παγωμάρα λίγο. Δηλαδή δεν, απλά δεν το σχολιάσανε. Δεν είχε κάποιος το σθένος να προσπαθήσει να αντικρούσει ναι. Κάποια επιχειρήματα τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ακόμα και ακλόνητα. Ναι, ίσως γι' αυτό. Εντάξει, αυτό όμως και πάλι δείχνει κίνηση καλού παίχτου. Δηλαδή, άμα είσαι λίγο σοβαρός ας πούμε παίχτης, καταλαβαίνεις ότι δεν σε παίρνει. Ναι. Το βουλώνεις και κάθεσαι στη γωνιά σου, να το πω λαϊκά. Άμα είσαι ασόβαρος θα είσαι, ξέρω εγώ, τρεις λαλούν και δυο χορεύουν, μια από εδώ, μια από εκεί. Κοίτα, εγώ αυτό που κρατάω και εκτιμώ στη συγκεκριμένη στάση, αναφέρομαι στην τότε και στην τώρα τοποθέτηση του συγκεκριμένου ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου, είναι ότι έχει το θάρρος και το θράσος ίσως να τοποθετείται ανεξάρτητα σε κάθε θέμα ξεχωριστά, να μην έχει το φόβο το τι θα πουν οι άλλοι τώρα που εγώ είμαι υπέρ ή κατά της εκδήλωσης, επειδή αντικειμενικά πιστεύω αυτό, αυτό και αυτό. Μπράβο, και να τα λέει αυτό ακριβώς, αντικειμενικά. Μα άμα κάτι είναι καλό θα πω μπράβο, άμα κάτι δεν είναι καλό... Είναι πραγματικά ξεκάθαρα αυτό που εκτιμώ περισσότερο και μακάρι, μακάρι να το βλέπαμε από όλους. Σωστό. Να καταλαβαίναν πότε έχουν σωστό και πότε έχουν άδικο. Όχι να υποστηρίζουν πάντα ότι όλοι έχουν δίκιο.
Πραγματικά. Θα ήταν όλα καλύτερα, νομίζω, σε αυτή τη ρημάδα την πόλη. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θεματάκι. Και θα σε πάω πίσω δύο μερούλες, πάμε στην Κυριακή. Βέβαια, πολύ ωραία. Και πάμε στην εκδήλωση που έγινε για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος σε συνεργασία από την Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών Νέας Μύρνης και το Δήμο Νέας Μύρνης. Ναι. Πέρα από το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης εκδήλωσης, το οποίο από ό,τι είδα, παρόλο που δεν ήμουν εδώ πέρα να μπορέσω να το παρακολουθήσω διαζώσεις, ήμουν εκτός Αθηνών, από αυτά που κυκλοφόρησαν τα μετά της εκδήλωσης, είχαν μία θετική χρειά, γιατί ήταν εν τέλει μία όμορφη εκδήλωση. Πάμε όμως, θα σε αφήσω να μιλήσεις για το παρασκήνιο και τα όσα σχολιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης Δευτέρας για την τότε επικείμενη δράση την 6 μέρες μετά. Λοιπόν, σαν δράση έχεις δίκιο, ήταν ωραία, άφησε έτσι μια ωραία επίγευση. Τώρα, βλέπουμε να έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και να δηλώνει ο Δήμος ότι θα υποστηρίξει αυτή τη δράση. Υπήρχαν αιχμές και υπονοούμενα, όχι μάλλον, υπήρχαν έτσι, άφηναν καθαρά να εννοηθεί και από τις κινήσεις που γίνανε προς τα σχολεία από το Δήμο ή από την Παναθηναϊκή Οργάνωση, ότι είναι συνδιοργάνωση με το Δήμο. Και εκεί κάπου άρχισε λίγο να μπλέκεται το πράγμα. Προφανώς αυτή η συνδιοργάνωση χάλασε, θα το πω έτσι, πολύ κόσμο. Ίσως αν το κάνανε με άλλο τρόπο που θα ήταν θεμητός, να μην χαλούσε τόσο πολύ την αντιπολίτευση γενικότερα. Είδαμε το Δήμο να επιδοτεί, νομίζω, με 1.200 ευρώ τη συγκεκριμένη οργάνωση μόνο για αυτή τη δράση. Δηλαδή πήρε 1.200 ευρώ για να κάνει αυτή τη δράση. Μία οργάνωση. Το αφήνω αυτό, θα παραθέτω έτσι τα στοιχεία, τα δεδομένα. By the way, εδώ να πω ότι εμείς δεν έχουμε πάρει ούτε ένα σερτ. Αυτό εννοείται. Ο Σύλλογος Κατοπράξης δεν έχει, έχει λάβει μηδενική επιχορήγηση. Ναι, έχει λάβει μηδενική επιχορήγηση και έχει κάνει κανένα εκατομμύριο δράσεις. Όπως και επίσης, δυστυχώς, μηδενική υποστήριξη έχει λάβει και η Ηλιακτίδα. Ακριβώς. Πολλοί κι άλλοι τέλος πάντων έχουν πάρει. Υπάρχουν πολλοί ακόμα σημαντικοί σύλλογοι της πόλης. Αλλά ας μην σταθούμε αυτό, ας πάμε στο συγκεκριμένο. Και εκτός αυτού, στάλθηκε και για κάποια συμμετοχή email προς τα σχολεία, προς τους συλλόγους γονέων κτλ. Για κάποια συμμετοχή, ας πούμε, χρηματική ενίσχυση σε όλο αυτό. Τώρα, εδώ να πω ότι προφανώς έχει δίκιο η αντιπολίτευση να φωνάζει για τον τρόπο που έγινε. Τρόπο προσέγγισης. Ναι, γιατί ας μην κρυβόμαστε. Τώρα, ας πούμε, είπε, δηλώσανε στο Δημοτικό Συμβούλιο ή από τη μεριά της συμπολίτευσης, δηλώσαν ότι, ξέρετε, ότι εμείς δεν είναι συνδιοργάνωση. Είναι ότι εμείς απλά δίνουμε μια χορηγία για να κάνουν 5 πράγματα. Εδώ έρχεται η ερώτηση, γιατί δεν δίνεται σε όλους που κάνουν 150 εκατομμύρια πράγματα. Αλλά ας το ξεπεράσουμε. Οπότε, αυτόματα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πολύ ότι τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Για ποιο λόγο ένα χρόνο πριν τις εκλογές να ξεκινάει ο Δήμος και να μοιράζει λεφτά σε οργανώσεις. Και μάλιστα για μια δράση όπου παρευρέθησαν και κομματικά στελέχη γενικότερα. Άρα, όταν έρχεστε και δίνετε χρήματα σαν Δήμος για να γίνει ένας δρόμος, μια δράση, ένα χρόνο πριν τις εκλογές, προφανώς η σκοπή είναι ψηφοθυρική.
Εκεί οδηγείται κανείς. Εύλογα. Εύλογα, όχι άδικα. Υπήρξε αντίδραση, κυρίως από τη στροφή θα λέγαμε, από τη στροφή Νέας Μύρνης. Βέβαια πήρε θέση και μια δημοτική σύμβουλος πάλι της αντιπολίτευσης, η οποία μετέχει στη συγκεκριμένη οργάνωση και είπε ότι παιδιά κάνουμε, θέλουμε να κάνουμε κάτι για ένα καλό σκοπό, δεν κρύβεται κάτι άλλο. Ναι, το δέχομαι, το ακούω. Προφανώς όμως ο Δήμος όταν έρχεται και σου δίνει λεφτά, έχει κάποιο σκοπό, δεν στα δίνει τζάμπα, δεν στα χαρίζει. Κάτι θέλει αντάλλαγμα όταν κάποιος σου δίνει λεφτά. Ένα είναι αυτό. Και εδώ να πούμε ότι υπήρξε και κόντρα και με την λαϊκή συσπήρωση. Είχαμε έτσι ένα πολύ ωραίο μπιφ. Εσωτερικό. Εσωτερικά της αντιπολιτεύσεως. Όπου η λαϊκή συσπήρωση κατηγόρησε ότι εργαλειοποιούν τα σχολεία, τους συλλόγους γονέων και όλες αυτές τις συλλογικότητες για κομματικούς και πολιτικούς σκοπούς. Εν μέρει ίσως να έχουν ένα δίκιο, αλλά να το λέει τώρα η λαϊκή συσπήρωση αυτό, εντάξει, είναι λίγο άδικο. Γιατί το κάνει και η λαϊκή συσπήρωση. Δηλαδή δεν είναι ότι το κάνει, δεν, εντάξει, και δεν λέει κανείς τίποτα. Απλά θέλω να πω ότι όταν και εσύ κάνεις κάτι, δεν μπορείς να σηκώνεσαι ξαφνικά να ενίστασαι γιατί το κάνει κι άλλος. Θα το κάνει κι άλλος. Δεν είναι μονοπόλιο η εργαλειοποίηση συλλογικοτήτων. Έτσι. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που θα ευχηθώ είναι να μην δούμε άλλες τέτοιες πονηρές πολιτικά, θα τις χαρακτήριζα, πονηρές πολιτικά κινήσεις από μεριάς του Δήμου, με ψηφοθυρικό άρωμα, η υπόνοια έστω, και να αρχίσουν λίγο και κάποιες συλλογικότητες και κάποιες οργανώσεις να μην είναι τόσο πολύ να εκμεταλλεύονται τα πολιτικά και τα κομματικά. Να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν, όπως μπορούν, όπως το κάνουν κι άλλοι, εθελοντικά, παντελονάτα, ωραία. Εγώ εν μέρη νομίζω πως θα διαφωνήσω. Εφόσον είχαμε μία άτυπη αρχή χορηγιών προς έναν σύλλογο, μια συλλογικότητα, θα μου άρεσε να δω τον Δήμο, εφόσον αποφάσισε να ανοίξει το πουγγί, να μοιράσει και σε άλλους συλλόγους, τους οποίους μπορεί να χρειαστούν κάποια χρηματική βοήθεια για να διεξάγουν κάποιες δράσεις στους μεγαλύτερους βεληνικούς και να δούμε ουσιαστικά τους συλλόγους να κάνουν περισσότερα και μεγαλύτερα πράγματα. Ωραία. Εφόσον υπάρχει μια χή μεγαλύτερη δυνατότητα για να ανοίξουν περισσότερο τους ορίζοντες και να διευρύνουν το κοινό και το μέγεθος των δράσεών τους. Ωραία, το ακούω. Δύο ερωτήματα έχω σε αυτό που λες. Πρώτον, γιατί ξαφνικά ο Δήμος έδωσε τώρα λεφτά και δεν έδινε τα προηγούμενα χρόνια? Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή. Και δεύτερη, ολόιδια ερώτηση, αλλά από την άλλη μεριά, γιατί κάποιες οργανώσεις δεν υπήρχαν στο χάρτη και ξαφνικά υπάρχουν? Εννοώ, κατάλαβες ότι ξαφνικά τώρα βγαίνουμε έξω. Τι εξυπηρετεί, ας πούμε? Τα υπόλοιπα χρόνια, τα μη προεκλογικά χρόνια, δεν είναι χρόνια που γίνονται δράσεις? Αυτές είναι δύο πάρα πολύ καλές ερωτήσεις, τις οποίες μακάρι να μπορούσαμε εύλογα και εμπεριστατωμένα να απαντήσουμε εμείς. Όπως γνωρίζουμε. Και μακάρι να έχω άδικο δηλαδή σε αυτά που έχω πει, που μάλλον δεν εννοείται έχω. Ότι μακάρι, μάλλον δεν έχω. Άδικο. Ας μου τις απαντήσουν αυτές τις δύο ερωτήσεις και να τους παραδεχτώ, θα πω ότι okay, είχα άδικο στην εκτίμηση που έκανα. Αλλά δυστυχώς νομίζω το έτυχε που θα λάβεις ως απάντηση δεν μας καλύπτει. Προφανώς όχι, εντάξει. Έτυχε. Αυτό δεν το λένε ούτε τα παιδιά στο δημοτικό, ας πούμε. Πάμε σε ένα διαλυματάκι. Πάμε, ναι. Και επιστρέφουμε στα γρήγορα με 2-3 ακόμα θεματάκια όσο προλάβουμε.
επιστρέφουμε. Πάμε να τρέξουμε λίγο πίσω στη συζήτηση. Πάμε σε Πανιόνιο, πάμε σε Μήλωνα, οι οποίοι έχουν οργανώσει για πρώτη χρονιά αυτόνομα δικά τους camp για το καλοκαίρι για τα παιδιά. Αυτά. Και πάμε να δούμε και ένα μεγάλο σοβαρό θέμα το οποίο έχει ο Δήμος Νέας Σμύρνης μετά από αυτές τις ανακοινώσεις των δύο μεγάλων σωματείων της Νέας Σμύρνης, για τον τρόπο διεξαγωγής των αθλοδιακοπών. Ναι. Οι αθλοδιακοπές είναι ένας θεσμός, μπορώ να πω, που κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Είναι μία από τις, ίσως η μόνη, κάποια χρόνια αθλητική δράση που είναι σήμα κατατεθέν και για την πόλη μας. Φέτος όμως αργήσαμε πάρα πολύ, άργησε ο Δήμος πάρα πολύ να ανακοινώσει ημερομηνίες που θα ξεκινήσουν οι εγγραφές, ημερομηνίες οι οποίες θα λάβουν χώρα οι αθλοδιακοπές. Και ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας, όχι κιόλας μάλλον, οι χώροι στους οποίους θα φιλοξενηθούν τα παιδιά, θα λάβουν μέρος στις αθλοδιακοπές, αθλοπαιδείες, όπως θέλετε πείτε. Τα μέρη αυτά που συνήθως ήταν ο Μήλωνας, ο Πανιόνιος, με όλα τους τα γήπεδα, τα βοηθητικά, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τέννις, πινκ-πονγκ και ούτω καθεξής, το Αρτάκης, κάποτε, τα καλά τα χρόνια. Έτσι. Τώρα έχουμε φύγει από όλα αυτά. Φέτος, τα παιδιά σας, τα παιδιά όλων μας, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στις αθλοδιακοπές, οι οποίες θα γίνουν το Άλσος, το πρώτο, το τρίτο δημοτικό και σε κάποιο γυμνάσιο το οποίο μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Ναι, και εγώ θυμάμαι το γυμνάσιο είναι. Αρχικά να πούμε ότι αυτό που θέλω να πω είναι ότι πριν, ξέρω εγώ, κάποια χρόνια είχαμε με το ζόρι, ξέρω εγώ, είχαμε μια οργάνωση. Τώρα έχουμε τρεις διαφορετικές. Τρεις μεγάλες διαφορετικές, γιατί έχουμε και πολλές μικρές. Τρεις μεγάλες διαφορετικές. Ξεχωριστά, έχουμε πάρα πολλά κάμπο, όπως έχουμε προπεί. Θα γίνει το αθλοδιακοπών, το κάγκελο, που λένε. Το θέμα τώρα εδώ ποιο ήτανε, που προέκυψε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπήρξε μια ένσταση, θα το πω, σχετικά με τους χώρους. Γιατί θα πάνε οι αθλοδιακοπές που θα οργανώσει ο Δήμος, θα γίνουν στα σχολεία, στα προκάτ σχολεία. Όχι σε σταθερές δομές σχολικές. Γι' αυτό ήταν η βασική ένσταση μέρους της αντιπολίτευσης. Να πούμε ότι ο Δήμος γεωγραφικά θεώρησε ότι πρέπει να έχει στην Άνω και στην Κάτω Νέα Σμύρνη και διάλεξε έτσι για κάποιο λόγο προκάτ σχολεία. Και έρχονται μετά και σου λέει ότι παιδιά δεν μπορεί, δεν έχουν σκίαστρα, δεν έχουν τέντες. Είναι το υλικό τέτοιο που θα, με τη ζέστη θα γίνουν, θα ψηθούν σαν κοτόπουλα. Οπότε σου λέει, σας παρακαλούμε, σκεφτείτε το, να το βάλουμε κάπου αλλού, τα παιδιά. Που θα έχει και πιο καλά κλιματιζόμενους χώρους, πιο άνετους, πιο ασφαλείς τέλος πάντων. Είδαμε μια επίμονη στάση του Αντιδημάρχου Παιδείας ότι όχι, εκεί είναι οι καλύτεροι χώροι και κάνουν και δείχνουν. Και οι γονείς όλοι έχουν σπεύσει να δηλώσουν τη συμμετοχή και γίνεται χαμός. Άρα δεν ξέρω εσείς, δεν ξέρετε τι λέτε, αφού οι γονείς τα φέρουν τα παιδιά, πάει να πει ότι συμφωνούν. Ωραίο σκεπτικό αυτό. Πάρα πολύ καλό. Πολύ καλό. Μετά από την αντιπολίτευση να λένε ότι μα όταν το είχαμε συζητήσει στην τάδε επιτροπή, μας είχατε πει κύριε αντιδήμαρχε,
ότι αυτό είναι υποσυζήτηση. Εγώ, λέει, ποτέ. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Μετά βγήκανε κι άλλοι και είπαν ότι μα το είχατε αφήσει ανοιχτό. Τέλος πάντων, έγινε και μια ωραία έτσι κοντρίτσα. Θα ήθελα να κάνω και μια αναφορά ότι και ως σε ό,τι αφορά το μέρος της αντιπολίτευσης, ότι είναι κρίμα τη στιγμή που ψηφίζατε για τα προκάτ υπέρ, τώρα ξαφνικά να κόπτεστε και να λέτε ότι κρίμα είναι τα παιδιά να πάνε στο προκάτ να κάνουν αθλοδιακοπές. Βάλτε τα σταθερές δομές. Όταν ψηφίζατε υπέρ, γιατί το υποδείκνυε η τότε κυβέρνηση, τι γινόταν. Για ποιο λόγο, ας πούμε. Τότε ήταν καλά τα προκάτ. Τώρα δεν είναι καλά τα προκάτ. Είναι διαφορετική στην λογική. Είναι στην ίδια φιλοσοφία με το προηγούμενο μπιφ. Που σου λέει ότι εγώ εκμεταλλεύομαι. Εργαλειοποιώ, ας πούμε, κομματικά τις οργανώσεις. Ναι. Εσύ να μην το κάνεις. Αλλά είναι στη δεύτερη περίπτωση αυτή τη στιγμή, είναι σαν να ξεχάστηκε το προηγούμενο. Ναι. Να μπήκαμε σε μια λογική ότι αυτά έχουμε, με αυτά θα πορευτούμε. Και ξέρεις τι, τώρα δεν μας κάνουν. Τώρα ναι. Ενώ παλιά τα θέλαμε. Τώρα πρέπει να κάνουμε αντιπολίτευση στα προκάτ. Γιατί τα θέλει ο αντιδήμαρχος και τα έχει βάλει εκεί. Και πρέπει κάτι να πούμε, όχι, δεν είναι σωστό. Πέρα από την πλάκα, σίγουρα δεν είναι σωστό. Σίγουρα κακώς υπάρχουν τα προκάτ. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Πολύ κακώς. Και σίγουρα, ναι, παιδιά, δεν πρέπει να πάνε τα παιδάκια, θα γίνουν κοτόπουλα μέσα εκεί. Με 40 βαθμούς κάτω από το τσίγκο. Εντάξει, φαντάζεστε πώς θα είναι. Θα σκουντουφλάει το ένα πάνω στο άλλο. Θα γυρνάνε σπίτι έτοιμα, ψημένα από το φούρνο. Να δεις, προσωπικά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μια διοργάνωση που διεξάγεται εδώ και μια σειρά πάρα πολλών ετών. Και χρήσιμη και καλή. Και... Ναι. Ναι. Είναι και μια οικονομική ναι. διοργάνωση πραγματικά, που είναι προσιτή ναι. πραγματικά για όλους. Ναι, 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 γιατί ναι. είναι το κόστος, αν δεν κάνω λάθος, είναι 50 ευρώ με 60 για ένα μήνα και για 5 εβδομάδες, 6. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς φτάσαμε τελευταία στιγμή σε ένα ακόμα θέμα που έχουμε φτάσει τελευταία στιγμή. Δεν βρίσκουμε χώρους γιατί τα δύο σωματεία που είχαμε συνηθίσει να καταλαμβάνουμε και να κάνουμε τη δράση μας αποφάσισαν και ορθώς αποφάσισαν είναι. Να κάνουν δικά τους camp. Ξεκάθαρα. Γιατί έχουν ανάγκη. Έχουν ανάγκη να εποφεληθούν τον ΚΑΜ, όσο άκομψο για να ακούγεται. Καλά, και τόσα χρόνια που το κάνανε για εκ μέρους του Δήμου, ναι. δεν παίρνανε τίποτα. Επειδή είδαμε οι που επιχορηγήσεις ήταν... του Δήμου προς αυτά τα σωματεία δεν φτάνουν για κανένα λόγο. Έμα. Τα ποσά για τα οποία επιχορηγούνται είναι πάρα πολύ μικρά. Και με τις τιμές, με τις αυξήσεις, με, τα σωματεία δεν βγαίνουν. Επιτέλους φτάσαν στη στιγμή που έκαναν την αρχή και να καλώς να εδραιώσουν έτσι, ναι. να κάνουν τα ίδια, κάθε χρόνο τα ίδια camp. Δεν μπορώ να καταλάβω, επανέρχομαι, πώς γίνεται. Να ξέρουν ότι δεν έχουν κάποιους από τους χώρους που συνήθιζαν να έχουν. Ύστερα να προσπαθούν να απαιτήσουν. Και εδώ και καιρό το ξέρω. Προσπαθούν, αφού τα έχουν κανονίσει τα δύο σωματεία, να απαιτήσουν κάποια γήπεδα να τα πάρουν εκείνοι. Ενώ είχαν φιξαριστεί τα προγράμματα του Πανιωνίου και του Μήλωνα, τελικά να μην επιτυγχάνει αυτό το σχέδιο, να μην επιτυγχάνεται, και να καταφεύγουμε σε λύσεις πραγματικά που εγώ όταν τις άκουσα, όταν τις διάβασα, δεν πίστευα ότι είναι αλήθεια. Πίστευα ότι είναι κάποιο post στο Λούμπεν, όχι στο γραφείο τύπου του Δήμου Νέας Σμύρνης. Μα κάνουν πλάκα ότι τα παιδιά με 40, δεν ξέρω και εγώ πόσους βαθμούς θα φτάσουμε αυτό το καλοκαίρι. Θα είναι στο Άλσος, θα είναι σε σχολεία, σε προκάτ, χωρίς κλιματισμό. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά πώς έχουμε φτάσει εδώ. Όπως όλα, εντάξει. Δυστυχώς, πέραν θέματος αθλητικοπές, κάτι άλλο που πέρασε είναι η ώρα. Ναι. Έχουμε φτάσει 9 ακριβώς μόλις πήγε. Ναι, και δεν προλάβαμε έτσι να δούμε και ωραία. Δεν προλάβα να μπούμε θυματάκια. Σε δύο μπιφάκια που σου αρέσουν, ναι, τώρα που τα έχεις μάθει. Ναι.
Επιφυλασσόμαστε, τα κρατάμε. Τα κρατάμε, ναι, τα κρατάμε. Ένα τελευταίο σχόλιο μόνο, ότι ακόμα μία φορά αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο έγινε ροντέο. Ξεκίνησε πολύ όμορφα και σοβαρά, ξέρω εγώ, και εντάξει, ωραίο, σοβαρό, ρε παιδί μου. Έβλεπες ότι πήγαινε να γίνει για μια διαδικασία, μας, ναι, ότι για τα συνηθισμένα εδώ που βλέπουμε αυτά τα, ναι, ας μην το πω, αυτά που βλέπουμε στα Δημοτικά Συμβούλια, είδαμε ότι για πρώτη φορά ξεκίνησε ένα Δημοτικό Συμβούλιο πιο σοβαρό, πιο πολιτικό, πιο, ναι, πιο ποιοτικό, θέλεις, και έγινε ροντέο πάλι. Να ξέρετε, όταν λέμε για ροντέο, ροντέο. Τώρα, εντάξει, ο προηγούμενος πρόεδρος νομίζω ότι το κρατούσε λίγο κάπως στα γκέμια. Τώρα έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση. Ήταν πιο αδιάβλητος και δεν παρενέβαινε αυταρχικά όπως έχουμε Ήταν πιο ουδέτερος, θα έλεγα, παρόλο που προφανώς θα προέκρινε και θα σιγόνταρε τη Δημοτική Αρχή. Απλά θα να πω, δεν έπαιρνε ατομική θέση, ναι, συνεχώς. Αυτή είναι δηλαδή η ουσιαστική διαφορά που αλλάζει όλο το κλίμα και το κάνει ροντέο. Αυτό ήταν για σήμερα. Ήταν άλλο ένα κάτω πράξη με το Χρόνιο Τεντάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.